Να πούμε ότι έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, καλά, όχι μόνο με το θέμα της Νοβάρτης, αλλά γενικότερα είσαι από τους συναδέλφους που μας ρίχνει φως στα οικονομικά σκάνδαλα και σε ό,τι υπάρχει στην περίμετρό τους. Θέλω να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί το ένα θέμα που θίγει και ο κύριος Σαράκης μέσα από διάφορες συνέντευξεις που είχε δώσει με τελευταία μία συνέντευξη εδώ στη δημόσια τηλεόραση είναι το αν καθυστερεί ή όχι η δίκη αυτή, η διαδικασία. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν δημοσιοποιούνται και λογικό, γιατί εντάξει, είναι απολύτως μυστική η έρευνα. Μην κοιτάτε τώρα που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα και πάνε όλες τις δικογραφίες στη Βουλή, μαθαίνουμε για τις καταθέσεις κλπ. Κανονικά αυτές οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να είναι φανερές καθόλου δηλαδή. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε καν τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα έχω να σας πω μια είδηση τώρα σήμερα που νομίζω ότι είναι σημαντική. Ότι δηλαδή εστάλει κλήση από την εισαγγελία διαφθοράς για τον κύριο Κωνσταντίνο Φρουζή. Καλείται από τους εισαγγελείς, όχι από την ανάκριση, έχει ήδη μια δίωξη ο κ. Φρουζής. Καλείται από τους εισαγγελείς για ηθική αυτουργία σε μια υπερτιμολόγηση ενός συγκεκριμένου σκευάσματος της Νοβάρτης. Καλείται δηλαδή από την κυρία Τουλουπάκη, τον κύριο Τζούρα και τον κύριο Μανώλη. Μάλιστα. Στα πλαίσια της προκαταρτικής. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Την Τετάρτη νομίζω τον έχουν καλέσει, ίσως και Πέμπτη, εν πάση περιπτώσει δεν έχει τόση σημασία αυτό. Πάντως μέσα στη βδομάδα θα κληθεί ως ύποπτος, έτσι, διάπραξης αυτού του αδικήματος. Επομένως γίνονται πράγματα. Την Παρασκευή επίσης καλούνται δύο ακόμα, οι οποίοι είναι πρώην στελέχη του Υπουργείου Υγείας και οι οποίοι έχω τα ονόματά τους, αλλά δεν μου επιτρέπετε να σας τα πω εδώ λόγω ραδιοτηλεοπτικού. Και για την άλλη εβδομάδα αναβλήθηκε η απόδοση εξηγήσεων από πλευράς των ανθρώπων οι οποίοι κατηγορούνται για ξέπλυμα. Ότι είχαν μια εταιρεία, θυμάστε. Ναι. Επίσης δεν μου επιτρέπεται να πω όνομα και αυτό είναι άδικο. Μιλάμε για τις εταιρείες τις διαφημιστικές, πολύ σωστά, και όχι μόνο, και έκδοσης κάποιων περιοδικών εκεί, οι οποίοι φέρεται, σύμφωνα με τα έγγραφα που υπάρχουν στη διάθεση της Αγγελίας Διαφθοράς, ότι περνούσαν από εκεί κάποια εκατομμύρια, τα οποία κατέληγαν ως μίζες, κατέληγαν ως αντικείμενα δωροδοκίας. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αρρώστησε ο συνήγορος ενός από τους τρεις, θα πάνε την άλλη εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αυτή η πτυχή της υπόθεσης, γιατί αφορά το ξέπλυμα. Έτσι, μια έρευνα που γίνεται και πέραν του Ατλαντικού, αφορά και την αμερικανική πλευρά δηλαδή. Γιατρούς δεν είχαμε. Όχι, δεν έχουμε. Νομίζω ακόμα ότι η απόφαση των εισαγγελέων σε αυτή τη φάση και γενικότερα των αρχών, γιατί όπως ξέρετε όλη αυτή η ιστορία ερευνάται από πάρα πολλές αρχές, ακόμα και από αυτούς που ερευνούν το τι έχει βρεθεί στους σκληρούς δίσκους των κομπιούτερ που έχουν γίνει διάφορες έφοδοι, που συνεχώς βγάζουν και καινούρια, έτσι. Δεν έχει τελειώσει αυτή η έρευνα. Λοιπόν, νομίζω η απόφαση λοιπόν των αρμοδίων είναι σε αυτή τη φάση να τελειώσουν με όλο αυτόν τον κατάλογο που πήγε στη Βουλή με τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Τα 4 ήδη έχουν αρχιοθετηθεί, όπως ξέρουμε. Το ένα έχει κληθεί για μετά τις ευρωεκλογές, για να δώσει εξηγήσεις. Και έπεται συνέχεια, έτσι, ναι, από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Για να ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζεις, αν έχεις πληροφορίες. Είπες ότι ο κύριος Φρουζής έχει κληθεί για ηθική αυτουργία στην υπερτιμολόγηση ενός σκευάσματος. Συγκεκριμένο, ναι. Αυτό το σκεύασμα έχει σχέση, σχετίζεται κάπως με το κομμάτι της δικογραφίας που αφορά τον Ανδρέα Λοβέρδο? Όχι, δεν σχετίζεται με αυτό. Το λέω ευθέως, γιατί μου υπόθηκε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακούγεται λοιπόν και ποια συζήτηση διεξάγεται στο δημόσιο διάλογο. Φιλοξενούμε κατά καιρούς διάφορα στελέχη κομμάτων, τα οποία λένε, ισχυρίζονται πως η υπέρμαχη της σκευωρίας, της θεωρίας περισκευωρίας τέλος πάντων, ισχυρίζονται ότι όλη η δικογραφία στηρίζεται στα όσα έχουν πει, έχουν καταθέσει προστατευόμενοι μάρτυρες είτε στην Αμερική είτε στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων του FBI ισχυρίζεται ότι υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό, υπάρχουν δηλαδή και άλλα ντοκουμέντα πέραν των μαρτυριών αυτών. Πού βρίσκεται η αλήθεια? Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχουν καταθέσει επωνύμως, ειδικά ο ένας μάρτυρας που έχει καταθέσει, που πήγε καταρχήν στην κυρία Παπασπύρου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τιμολόγηση των φαρμάκων σε δύο υπουργούς. Έχει πει φοβερά πράγματα. Έχει δώσει 8 καταθέσεις και έχει δώσει και μία κατάθεση στην κυρία Τουλουπάκη, όπου εκεί επικαλείται την ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου όταν κληθεί και θα κληθεί και ως κατηγορούμενος συγκεκριμένος. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά, τα ομολογημένα πια θέματα, έτσι. Λοιπόν, και μετά μπαίνει ζήτημα εκτός από αυτόν,
Υπάρχει ένας ακόμα διευθυντής, δεν ξέρω γιατί δεν πολύ λέγεται η κατάθεση του συγκεκριμένου, ο οποίος ήταν μέλος μιας επιτροπής τιμολόγησης, ο οποίος επίσης περιγράφει μια διαδικασία που δεν συνηθίζεται στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Έτσι. Επωνύμως καταθέτει ο άνθρωπος στέλεχος ο συγκεκριμένος. Όχι, στέλεχος του Υπουργείου Υγείας, όπου αναφέρει μια σκηνή, η οποία είναι, δεν ξέρω, δηλαδή είναι να αναρωτιόμαστε αν ισχύει αυτή η σκηνή. Τι λέει επωνύμως, ότι ήταν πρόεδρος μιας επιτροπής, ψέματα, ότι ήταν μέλος μιας επιτροπής, ότι εν πάση περιπτώσει είχε αποφασίσει η Επιτροπή για κάτι συγκεκριμένο εκεί με κάποια τιμολόγηση φαρμάκων και ότι κατέβηκε ο ίδιος ο Υπουργός και άλλαξε την απόφαση της Επιτροπής. Το λέει επωνύμως αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν καταθέσεις και επώνυμες. Έτσι, οι οποίες πραγματικά. Κοίταξε, εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω μια δίκη. Ξέρω ότι γίνεται μια δημόσια δίκη. Έτσι. Δεν θέλω να κάνω δίκη, γιατί. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Αυτό πρέπει να γίνεται στην εισαγγελία διαφθοράς, στην ανάκριση και αργότερα ίσως σε κανένα δικαστήριο. Θέλω να φωτίσουμε όμως ποια στοιχεία υπάρχουν και ποια δεν υπάρχουν. Ναι, εντάξει, αλλά. Μπερδεύεται και ο κόσμος. Ναι, αλλά πρώτον, δεν ξέρουμε όλα τα στοιχεία. Κανείς μας δεν τα ξέρει. Βλέπω κάποιους ανθρώπους, κάποιους συναδέλφους μου, τόσο σίγουρους. Κανένας δεν ξέρει το σύνολο της δικογραφίας. Συνεχώς βγαίνουν πράγματα. Συνεχώς αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το πώς λειτουργούσε αυτή η εταιρεία, η οποία ομολογημένα υπάρχουν κάποια βίντεο. Βγαίνει ένας επικεφαλής αυτής της εταιρείας, ο κ. Van Amstel, σας λέω και το όνομά του, ας πούμε, για να μην μπερδευτεί μάλλον. Λοιπόν, ο οποίος ομολογεί ότι όλα γίνονται όπως τα θέλουμε εμείς. Βγαίνει ο κ. Φρουζή σε ένα βίντεο και λέει με ένα μαγικό τρόπο. Συζητάμε με την πολιτεία, συζητάμε με τους θεσμούς, τους δανειστές, τον Τρόικα, και όλα καταλήγουν υπέρ μας με ένα μαγικό τρόπο. Δηλαδή. Βεβαίως υπάρχουν αυτά. Δεν λέω ότι είναι η απόδειξη για την παθητική δωροδοκία. Δεν λέω κάτι τέτοιο έτσι προς Θεού. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Αλλά είναι ένδειξη μιας προνομιακής, έτσι, μιας προνομιακής μεταχείρισης που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ομολογεί ότι είχε το 10% του μεριδίου της αγοράς. Της ελληνικής. Λοιπόν. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει ένα έγγραφο εισαγγελικό το οποίο μιλάει για ζημιά 3 δις μόνο από την υπερτιμολόγηση της Νοβάρτης και όλα τα άλλα που έχουν γίνει. Καλά, αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί. Λέω, ξέρω ότι. Ποια σκευωρία τώρα μιλάει. Δεν διαφωνεί κάποιος. 4.200 γιατροί. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή, το έχω ξαναπεί νομίζω εδώ στην ΕΡΤ. Και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε δεν είναι κανένας εκ των προτέρων αθώος. Αυτό δεν είπε. Ναι, ναι. Είπε κάτι άλλο, κ. Μητσοτάκης. Ναι, ναι, κράτησε διαφορετική στάση. Ναι, δηλαδή, σε σημείο ας πούμε, ναι. Αυτό το οποίο διαφωνούν τα κόμματα είναι στο αν υπάρχουν. Επειδή είναι από τους 10, εντάξει, νομίζω ότι έχει ένα δικαίωμα ο ίδιος να υπερασπιστεί. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι των οποίων το όνομα δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση και μιλούν στους ίδιους τόνους με τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι απλά οι αρχικοί των κομμάτων νομίζω ότι έχουν κρατήσει μια απόσταση. Ναι, όχι από, όλοι. Από κάποιο σημείο όχι και μετά όλοι. Τουλάχιστον. Όχι όλοι, αλλά από ένα σημείο και μετά. Όλοι λένε ότι είναι σκάνδαλο. Ναι. Δεν πρέπει να ερευνηθεί όλο αυτό. Ναι, αυτό στο οποίο διαφωνούν είναι αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες υπουργών ή δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες υπουργών και είναι μόνο πολιτική ευθύνη. Εκεί γιατί πολιτική ευθύνη φαντάζομαι ότι. Ναι, ούτε εμείς να το πούμε. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη, θα το πούν οι εισαγγελείς, οι ανακριτές ακόμα περισσότερο, τα συμβούλια που θα πάνε και θα προσφύγουν. Και στα συμβούλια διαφερόμενοι δεν θα προσφύγουν. Και ίσως. Και κάποιο δικαστήριο στο οποίο ίσως καταλήξει αυτή η υπόθεση. Τώρα, για τα περικαθυστέρηση, κοιτάξτε. Με τα δεδομένα για ένα πάντα της ελληνικής δικαιοσύνης που έρπεται, έτσι, που σέρνεται με έναν τρόπο. Με τα δεδομένα λοιπόν της ελληνικής δικαιοσύνης, προχωράει αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, ή όχι. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή προχωράει. Τώρα, η καθυστέρηση, και εγώ θα ήθελα να έχει νωρίτερα καθαριστεί όλο αυτό το θέμα. Υπάρχουν και εγγενείς δυσκολίες. Υπήρξαν εμπόδια, υπήρξαν μέσα και μέσα στη δικαιοσύνη εμπόδια. Δηλαδή, έχουμε και το ότι έχουμε δικονομικές δικλείδες ασφαλείας για το τεκμήριο της αθωότητας των εμπλεκομένων ανθρώπων, αυτό δεν είναι κακό. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Ίσα-ίσα, είναι καλό. Και δεν ξέρουμε σε ποια χέρια πέφτουν οι υποθέσεις αυτές. Σήμερα είναι αυτή η υπόθεση, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, η δικαιοσύνη έχει τους δικούς τους ρυθμούς. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στο ακραίο σημείο, ας πούμε, της υπόθεσης Παπαντονίου που έκανε 12 χρόνια προκαταρτική. Τόσο δεν έκανε. Τόσο, 12 χρόνια. Υπόθεση Παπαντονίου. Λοιπόν,
Ελπίζω να μην πάει και στον ένα χρόνο, όχι, και εγώ το ελπίζω, γιατί δεν νομίζω θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Βάση περιπτώσει. Μάλιστα. Άρα πηγαίνουμε με κανονικού ρυθμού, λες εσύ. Εγώ λέω ότι θα ήθελα να είναι πιο γρήγοροι οι ρυθμοί, το λέω αλήθεια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και δικονομικά θέματα, δηλαδή, που γύρω. Ναι. Να, τώρα έχουμε και τις εκλογές. Τώρα εδώ πέρα έχουμε το. Θα μου πεις οι εκλογές. Η δικαιοσύνη και η εισαγγελία διαφθοράς λειτουργεί ανάλογα με τις εκλογές. Δεν λειτουργεί, αλλά από την άλλη πλευρά αφορά πολιτικά πρόσωπα. Να, η προθεσμία που δόθηκε, ας πούμε, στον κύριο Λοβέρδο είναι μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Και θα μου επιτρέψει είναι και εύλογη. Σωστά που δόθηκε μετά τις ευρωεκλογές. Δεν είναι. Ναι, ναι, μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Υπήρχαν ενστάσεις σε σχέση με, με το ότι δεν έχουν κληθεί κάποιοι. Να καταθέσουν από τον ανακριτή. Αυτό, κατά τη γνώμη σου που παρακολουθείς το δικαστικό ρεπορτάζ, συμπίπτει με τους ικανούς χρόνους που χρειάζεται κάθε φορά μια υπόθεση τέτοιου τύπου, τέτοιου μεγέθους? Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι η ανακρίτρια, επειδή έχει μία δίωξη γενική για τον κύριο Φρουζία, σε αυτό αναφέρεσαι. Και σε αυτό λέξεις, που είναι για ενεργητική δωροδοκία και ξέπλυμα, το έχει κάνει η κυρία Τουλουπάκη στην αρχή, όταν έστειλε τον έγγραφο στη Βουλή. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχει κληθεί, όμως έχω την αίσθηση ότι υπάρχει εκεί μία πορεία της έρευνας που λέει ότι θα περιμένουμε τι θα γίνει με τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί ξέρεις, άμα αποσπασματικά ερευνάς την ενεργητική δωροδοκία που είναι η υπόθεση του κ. Φρουζή, ξέρω εγώ, και δεν ερευνάς την παθητική, σε αυτή τη χώρα, παιδιά, όλο την ενεργητική ερευνούσαμε. Ποτέ δεν υπήρχε, ας πούμε, έρευνα σε σχέση με αυτούς που φέρονταν να τα είχαν πάρει. Πότε παραγράφονταν, σας θυμίζω. Πότε δεν ερευνούνταν καθόλου. Είναι το οικονομικό πλαίσιο έτσι όμως, δεν είναι. Δηλαδή αυτός που τα παίρνει, κοινός, που λέμε. Τώρα όμως, καλώς κακώς, έχει αρχίσει μια έρευνα και για την παθητική. Ναι. Λοιπόν, ίσως η ανακρίτρια επιχειρεί να τελειώσει αυτή η έρευνα για να πάει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν καταλήξει στην ανακρίτρια και η άλλη υπόθεση. Έτσι, τη παστική δωροδοκία εννοώ, τότε ίσως έχει μια ενιαία εικόνα τη όλη υπόθεση. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννα. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να σας ξανά έχουμε κοντά μας, γιατί.